Καλημέρα σα. Χαίρετε. Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω. Ποιο στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και τι λέει. Στην αποκάλυψη εννοείς. Ναι. Μπροστά στο θρόνο του Θεού λοιπόν είναι ναι. ένας δράκος, ο οποίος, όπω λέει ο άγγελος, μιλάει στον Ιωάννη. Στην αποκάλυψη του Ιωάννου τώρα Στην αναφερόμαστε. του Ιωάννη. Κατηγορεί τα αδέρφια μας νύχτα μέρα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που μας κατηγορεί συνεχώς. Νύχτα μέρα κάθε στιγμή. Ότι δεν είμαστε αρκετοί, ότι δεν είμαστε τέλειοι, ότι κάνουμε λάθη, δεν είμαστε σωστοί, ότι ακόμα και αν κάνουμε κάτι που το έχουμε σκεφτεί πολύ καλά και είναι σωστό κάποια στιγμή, θα έρθει και θα πει όχι, θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Μας λέει κάνει αυτό και μετά μας λέει κακώς το έκανες. Το ξέρετε. Ναι, τον φιλοξενούμε μέσα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μια μέρα χωρίς αυτός να έγερθεί και να μας κατηγορήσει για κάτι. Να μας πει δεν μπορείς, δεν έχεις, δεν είσαι, δεν θα τα καταφέρεις. Ακόμα και όταν τα καταφέρνουμε, ακόμα και όταν ακούμε το μπράβο, κάτι μέσα μας νιώθει αμηχανία. Σαν να μην μπορούμε να το απορροφήσουμε όλο αυτό το μπράβο. Όλο το «είσαι εντάξει, όλα είναι εντάξει». Όλα αυτά λοιπόν περικλείονται σε μια ωραία ερώτηση που θα μοιραστούμε μαζί σας τώρα. Είς είμαι εγώ που παρακολουθώ τις ειδήσει και στέλνω μηνύματα αγάπης και ενότητας σε όλους αυτούς που δημιουργούν φόβο, άγχος και επιθετικότητα. Μήπως το εγώ θεωρήσει τον εαυτό του υπεράνω. Ρωτάει ο Μιχάλης. Και υπάρχει το μήπως φοβάσαι το μεγαλείο σου δηλαδή. Είναι ο τίτλος της ερώτησης. Ακριβώς. Αυτή η ερώτηση λοιπόν του Μιχάλη, ποιος είμαι εγώ που θα στείλω ειρήνη ή θα ευλογήσω, ποιος είμαι εγώ μήπως το πάρω πάνω μου. Η απάντηση που έρχεται από τα μαθήματα θαυμάτων είναι η εξής θριαμβευτική. Είμαι το φως του κόσμου. Η σημερινή ιδέα προχωρά πολύ πιο πέρα από τις ασήμαντες απόψεις του εγώ για το ποιος είσαι και ποιος είναι ο σκοπός σου. Δεν περιγράφει την ιδέα που εσύ έχεις σχηματίσει για τον εαυτό σου. Αναφέρεται σε σένα όπως δημιουργήθηκες από τον Θεό. Και απλώς δηλώνει την αλήθεια. Αυτό λέει το μάθημα 61 και συνεχίζει. Για το εγώ η σημερινή ιδέα είναι το αποκορύφωμα της μεγαλοποίησης του εαυτού. Αλλά το εγώ δεν καταλαβαίνει την ταπεινότητα και νομίζει λανθασμένα ότι ταπεινότητα είναι η υποτίμηση του εαυτού. Αυτό που λέγαμε μπροστά στον θρόνο του Θεού να μας υποτιμάει. Δεν είναι ταπεινότητα να επιμένεις ότι δεν μπορείς να είσαι το φως του κόσμου. Αν αυτή είναι η αποστολή που σε έχει αναθέσει ο Θεός. Και εδώ στα μαθήματα δαυμάτων μπορούμε να δούμε κάτι που ο Ιησούς μας λέει. Mm. Η κρίση μου που είναι μονάχα μέσων προστασίας δεν μπορεί να ασφάλει επειδή ποτέ δεν επιτίθεται η δική σας μπορεί να έχει τόσο διαστρεβλωθεί που να πιστεύετε ότι έκανα λάθος να σας επιλέξω. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό το λάθος είναι υπεύθυνο το εγώ σας. Μην νομίσετε ότι μια τέτοια στάση δηλώνει ταπεινότητα. Το εγώ σας προσπαθεί να σας πείσει ότι εκείνο είναι αληθινό και όχι εγώ, επειδή αν εγώ είμαι πραγματικός, τότε το ίδιο είστε κι εσείς. Αυτή είναι η γνώση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η γνώση σημαίνει ότι ο Χριστός ήρθε στο νου σας και τον θεράπευσε. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε μέσα από τα μαθήματα είναι ότι έχουμε επιλεχθεί όλοι να ακολουθήσουμε τον Ιησού σε μια πορεία αφύπνισης. Δηλαδή να κατανοήσουμε ότι έχουμε φτιάξει έναν κόσμο που είναι ψεύτικος, έναν κόσμο όπου κυβερνάει η αμαρτία βεβαίως, γιατί αυτό είναι το οχυρό του εγώ, έναν κόσμο που είναι γεμάτο σώματα που προφανώς κάνουν λάθη, δεν είναι τέλεια, πεθαίνουν κλπ. Οπότε μέσα στο σύστημα σκέψης του εγώ η αμαρτία θριαμβεύει και δεν μπορεί να καταληθεί. Όμω εδώ μας λέει ότι έχουμε επιλεχθεί για να σκεφτούμε διαφορετικά. Και αν αυτός μας έχει επιλέξει, τότε το να λέμε «Ξέρεις, δεν είμαι σαν τον Ιησού, δεν είμαι και Χριστός». Αυτό δεν είναι ταπεινότητα. Για να δούμε τι είναι λοιπόν αυτό μα λέει στο κεφάλαιο 9. υπό κεφάλαιο 8. Δεν είναι αλαζονία να αποδεχτείτε τον εαυτό σα όπω σα δημιούργησε ο Θεό, επειδή η αποδοχή αυτή είναι η άρνηση τη αλαζονία. Η αξία σα βρίσκεται μέσα στο νου του Θεού και επομένω δεν είναι μόνο δική σα. Να αποδέχεστε τη μικρότητά σα είναι αλαζονία, επειδή σημαίνει ότι πιστεύετε πως η δική σας αξιολόγηση για τον εαυτό σας είναι πιο αληθινή από του Θεού. Με λίγα λόγια, εφόσον βρισκόμαστε μέσα στο Θεό, το να πούμε ότι εμείς είμαστε μικρά τίποτα, τότε και ο Θεός είναι ένα μικρό τίποτα που φιλοξενεί τα επίσης μικρά τίποτα. Δεν μπορεί το μεγαλείο του να φιλοξενεί τη μικρότητα. Ή είμαστε ή δεν είμαστε όπως είναι εκείνο. Το εγώ θα μας πει δεν είσαι, δεν μπορείς και δεν έχεις. Αλλά ο Ιησούς στα μαθήματα θαυμάτων μας λέει είσαι και έχεις τα πάντα. Είσαι η αγάπη όπως ο δημιουργός. Όταν λοιπόν στέκεσαι μπροστά στις ειδήσει ή μπροστά σε, ένα, σε έναν αδελφό ο οποίος έχει ξεχάσει την αληθινή του ταυτότητα, μπορείς εσύ να τη θυμηθείς και για λογαριασμό του. Mm -hmm. Μην λοιπόν πιστεύουμε ότι το μεγαλείο μας δεν το αξίζουμε. Και τι άλλο σημαίνει αυτό από την αποφασιστικότητά σας να είσαι έτσι όπως θα φτιάχνατε εσείς τον εαυτό σας. Δηλαδή το εγώ μα μας προτείνει να είμαστε το μικρό κάτι. Ναι, κάτι που έχει φτιάξει αυτό mm -hmm. και εμεί το έχουμε υιοθετήσει. Η ταπεινοφροσύνη ποτέ δεν θα σα ζητήσει να μείνετε ευχαριστημένοι με τη μικρότητα. Όμω πράγματι απαιτεί να μην μείνετε ικανοποιημένοι με τίποτα λιγότερα από το μεγαλείο το οποίο δεν προέρχεται από εσά. Είναι αυτό που είπε, Ιουλία μου, ότι ο Θεό έφτιαξε μια δημιουργία η οποία πρέπει να έχει το μεγαλείο και τη δόξα που έχει ο ίδιο. Εάν εμεί είμαστε η δημιουργία του Θεού, λοιπόν. Θα πρέπει να είμαστε όπως αυτός. Αν λέω ότι δεν μπορώ ή δεν είμαι, αυτή είναι η ελαζονία. Είναι τελείως αντεστραμμένο στην αντίληψη βέβαια που έχουμε, έτσι όπως έχουμε μάθει να σκεπτόμαστε από το εγώ. Και μας το εξηγεί αυτό γιατί συμβαίνει. Ναι. Μας λέει στο κεφάλαιο 9. Υπό κεφάλαιο 8. Όταν το μεγαλείο ξεκλειστρά μακριά σας, είναι επειδή το έχετε αντικαταστήσει με κάτι που κατασκευάσατε. Ίσως είναι το πιστεύω στη μικρότητα. Μέσα από το μεγαλείο σας μπορείτε μόνο να ευλογείτε, επειδή αυτή είναι η ευθονία σας. Δείτε πόσο ωραία αυτή η εικόνα, πόσο ένα μικρό κάτι νομίζω ότι είμαι ταπεινό και συρρυκνωμένο ενέχω όλο αυτό το μεγαλείο στην πραγματικότητα που είναι η αυθονία μου για να μοιραστώ με τους άλλους. Mm -hmm. Μπορώ να βλέπω τις ειδήσει και τον κόσμο γύρω μου από αυτή την καρέκλα του, της σκιάς της ή από το μεγαλείο της ευλογίας και της δόξας. Για το εγώ, το μεγαλείο σημαίνει να εξουσιάζω. Το μεγαλείο, στα μαθήματα θαυμάτων, ξεκαθαρίζεται ότι είναι η δόξα που έχει ο ίδιος ο Θεός και τη μοιράζεται με τη δημιουργία του που είμαστε εμείς. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είναι ακριβώς να ευλογώ τον κόσμο και να αγαθοποιώ. Γι' αυτό λοιπόν, για την αποδοχή αυτού του μεγαλείου, το οποίο μας κάλεσε, όπως είδαμε προηγουμένως, και ο Ιησούς, μας λέει στο μάθημα 186, «Η σωτηρία του κόσμου εξαρτάται από μένα». Αυτή είναι η δήλωση που μια μέρα θα αφαιρέσει όλη την αλαζονία από κάθε νου. Αυτή είναι η σκέψη της αληθινής ταπεινότητας, η οποία δεν δέχεται άλλη λειτουργία για σένα από αυτήν που σου έχει δοθεί. Και εδώ στην εικόνα δεν βλέπουμε παρά μια μορφοποίηση, θα λέγαμε, αυτού του διαλογισμού με τα περιστέρια της ειρήνης. Mm. Έχω αυτή την προθυμία να σκορπίσω γύρω μου οι σκέψεις ειρήνης και συμφιλίωσης. Όντας σε αυτή την κατάσταση, είμαι σε κατάσταση ταπεινότητας, επειδή είμαι μαθητής, είμαστε μαθητές του πνεύματος που είναι μέσα μας, που είναι ο δάσκαλός μας και ο οποίος μας διδάσκει τι είμαστε, αφού εμείς έχουμε ξεχάσει τι είμαστε. Είναι καλύτερα λοιπόν να πω ότι δεν ξέρω τι είμαι, παρά να πω ότι είμαι το αντίθετο από αυτό που είμαι. Είναι καλύτερα να κάνω χώρο μέσα μου για να μάθω, παρά να διδάσκω τον εαυτό μου και τους άλλους, ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο. Ό,τι και αν πιστεύω πάντως για μένα, Μαρία μου, εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Από το μάθημα 211, στην επανάληψη, είμαι ο Άγιος Υιός του ίδιου του Θεού στη σιωπή και με αληθινή ταπεινότητα αναζητώ τη δόξα του Θεού για να τη δώσω τον ιό που αυτός δημιούργησε ως τον εαυτό μου. Δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι ελεύθερος, επειδή εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός. Το να το πούμε είναι μία κουβέντα. Το να αρχίσουμε να το νιώθουμε αλλάζει τα πάντα. Να δούμε την αληθινή ταπεινότητα η αληθινή ταπεινότητα σου ζητά να αποδεχτεί τη σημερινή ιδέα, επειδή είναι η φωνή του Θεού που σου λέει ότι είναι αληθινή. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα στην αποδοχή της πραγματική σου αποστολή στη γη. Είναι ένα τεράστιο βήμα για να πάρει τη θέση που δικαιωματικά σου ανήκει στη σωτηρία. Είναι μια θετική βεβαίωση του δικαιώματό σου να σωθεί και μια ομολογία της δύναμης που σου δίνεται να σώσεις και άλλους εάν τα μαθήματα θαυμάτων λένε την αλήθεια, ότι είμαστε παιδιά ενός πανάγαθου δημιουργού, ο οποίος μοιράζεται μαζί μας και επεκτείνει στη δημιουργία του σε εμά όλα του τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες και το δεχθούμε. Αυτό είναι ταπεινότητα και στη συνέχεια αυτό που κάνουμε είναι να λειτουργούμε μέσα από αυτό. Το εγώ όταν βρίσκεται σε κατάσταση μεγαλείου Σχεδόν παραλυρή, γιατί εξουσιάζει. Στο μεγαλείο του Θεού δεν υπάρχει καμία εξουσία. Υπάρχει μια επέκταση μιας απόλυτης ισότητας και ενότητας. Και αυτή είναι η δόξα μας. Και να δούμε και κάτι από το μάθημα 152 να θυμηθούμε. Εγκαταλείπουμε την αλαζονία που λέει ότι είμαστε μαρτωλοί, ένοχοι και φοβισμένοι. Ντροπιασμένοι για ότι είμαστε και με αληθινή ταπεινότητα, υψώνουμε τις καρδιές μας σε Αυτόν, ο οποίος μας έχει δημιουργήσει του, όμοιος με τον εαυτό Του, στη δύναμη και στην αγάπη. Η δύναμη της απόφασης είναι δική μας. Εάν θέλω να παραμείνω στον λάθος νου, όπου ο οδηγός είναι το εγώ, ή αν θέλω να μετατοπιστώ, να πάω προς τον ορθό νου, όπου ο οδηγός μου είναι το πνεύμα μέσα μου. Το Άγιο Πνεύμα μέσα μου. Ας δούμε κάποιους στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, που τόσο όμορφα και τόσο βαθιά απηχούν ακριβώ αυτά που λέμε. Κονάτισε και κούμπισε το μέτωπό του κάτω στο πάτωμα. Ήταν η δύσκολη ώρα. Και όταν σηκώθηκε το ντροπιασμένο πρόσωπό του που όλοι ξέραμε, είχε μείνει εκεί, πάνω στις ανίδες, σαν ένα αναποδογυρισμένο άχρηστο κράνος. Ο ίδιος γύρισε σπίτι δίχως πρόσωπο, σαν το Θεό. Έτσι λοιπόν ας αρνηθούμε το πρόσωπο ή μάλλον την προσωπίδα που φοράει πάνω μας το εγώ, μικρότητας, ασημαντότητας και φόβου και κάθε φορά που εγείρεται στο νου μας αυτή η σκέψη του ποιο είμαι εγώ για να βοηθήσω τους άλλους, είναι για να σώσω τον κόσμο, να την αποτινάσουμε λέγοντας είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός και αν δεν το θυμάμαι, θύμισέ το μου εσύ, ας το το πούμε, θα μας το θυμίσει. Για να έχουμε επιλεχθεί γι' αυτό σημαίνει ότι μπορούμε. Να μαθητεύσουμε δίπλα στον αδερφό, οδηγό και δάσκαλο και αυτό θα μας οδηγήσει. Θα στεμόμαστε όλη την ημέρα να ρωτάμε για το πώς να σκεφτούμε. Και αν το ξεχνάμε δεν πειράζει. Την επόμενη στιγμή μπορούμε να το επιλέγουμε ξένα. Καλημέρα σε όλους.